Η ημέρα του εορτασμού των Θεοφανίων αποτελεί μια μεγάλη ημέρα για την Ορθοδοξία. Επισημότητα και λαμπρότητα είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν το σκηνικό του εορτασμού. Μετά τη λατρευτική ακολουθία σε όλους τους ναούς της επικράτειας της Μητρόπολης, ξεκίνησε η λιτανευτική πομπή από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη μέχρι το λιμάνι. Στις 11 ξεκίνησε ο καθιερωμένος αγιασμός των υδάτων και τη σκυτάλη πήρε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε η της τριά. Ο τυχερός που κατάφερε να φτάσει πρώτος και να πιάσει το Σταυρό είναι ο νεαρός Σωτήρης Ουζούνης, ο οποίος απήλαυσε την τιμή να πιάσει για πρώτη φορά το Σταυρό και δέχθηκε τα συγχαρητήρια και την ευλογία του Μητροπολίτη Ανθίμου. Ονομάζομαι Σωτήρης Ουζούνης. Εύχομαι αυτός ο χρόνος να μας δώσει φώτιση σε όλους, να επιτύχουμε τους στόχους μας και ό,τι καλύτερο για μας, ό,τι καλύτερο. Ήταν η πρώτη φορά φέτος που βούτυξες? Βούτυξα και πέρυσι, αλλά φέτος είναι η πρώτη φορά που το έπιασα. Τα νερά πώς ήταν? Πολύ κρύο, εντάξει. Ο καιρός όμως ήταν έξω καλά, είχε ήλιο και ευτυχώς ζεσταθήκαμε γρήγορα. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος κοινώνησε στους πιστούς το κάλεσμά του να πλησιάσουν το Θεό και να αναλογιστούν πως η απομάκρυνσή τους από Αυτόν είναι πολλές φορές υπαίτια των προβλημάτων που μαστίζουν τη χώρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και η φώτιση του Θεού να γίνει πραγματικότητα, επειδή αρκετά κουραστήκαμε, αρκετά βασανιστήκαμε μακριά από το Θεό. Είναι καιρός να γυρίσουμε κοντά Του, κοντά σε Αυτόν που είπε «Ελάτε σε μένα οι φορτωμένοι και οι κουρασμένοι και οι ταλαιπωρημένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Μας περιμένει λοιπόν, ας μην αργήσουμε. Μητροπολίτης και θεσμικά πρόσωπα του τόπου έστειλαν τα χρόνια πολλά και τις ευχές τους όχι μόνο σε όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή, αλλά σε όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, με την παρότρινση να έχουν όλοι υγεία, φώτιση, ελπίδα και πίστη σε ένα καλύτερο αύριο που θα ανατείλει στον τόπο μας. Τώρα χρειάζεται η φώτιση του Θεού να την επικαλεστούμε, να γονατίσουμε, να παρακαλέσουμε, και είναι δεδομένη η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Να την αξιοποιήσουμε αυτή την αγάπη ώστε να ζήσουμε καλύτερα και καλύτερες μέρες και να φάμε γλυκό ψωμί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Φώτιση να έχουμε, να βλέπουμε καθαρά όλη την εικόνα, όλα τα δεδομένα, να κάνουμε σωστές επιλογές, σωστές προτάσεις και να δουλεύουμε συλλογικά ώστε να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδά μας. Να δημιουργήσουμε σε αυτόν τον τόπο έναν τόπο λαμπερό, φωτισμένο, με πάρα πολλές δυνατότητες. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Καλή φώτιση σε όλους μας, για το καλό του τόπου μας, για το καλό της πατρίδος μας. Χρόνια πολλά, ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουν.